Καλησπέρα αγαπητοί φίλοι, τον κύριο Ακάρ συνάντησε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος. Αντί για 20 λεπτά, 40 τελικά κράτησε η συνάντηση. Φυσικά θα συζητήθηκαν πολλά. Οι επίσημες ανακοινώσεις κάνουν λόγο απλά, ειδικά από την ελληνική πλευρά, αλλά παρόμοια έχουν κάνει και οι Τούρκοι, για την αναγκαιότητα διατήρησης ανοιχτών διάβλων επικοινωνίας, για την διατήρηση της ειρήνης στην περιοχή, στα πλαίσια όμως του διεθνούς δικαίου και των όρων καλής γειτονίας. Σε κάθε περίπτωση, σημαντική η συνάντηση, μήπως γίνεται μια προσπάθεια να εξομαλυνθεί κάπως η κατάσταση, η οποία πραγματικά έχει φτάσει, θεωρώ, στην κόψη του ξηραφιού εξαιτίας των καθημερινών λεκτικών τουρκικών προκλήσεων, αλλά και των μεγάλων προκλήσεων που κάνει η Τουρκία, ιδίως στον εναέριο χώρο και το FIR Αθηνών, αλλά ειδικά με την υπογραφή δευτέρου παρανόμου τουρκολιβικού λεγόμενο καταχρηστικός συμφώνου, μιας παράνομης νέας συμφωνίας που σαν στόχο έχει την ελληνική ΑΟΣ, την ελληνική φαλοκρηπίδα, τον ελληνικό ορυκτό πλούτο και φυσικά έχει δυναμητήσει το κλίμα περαιτέρω, το ήδη τεταμένο κλίμα σε